Λοιπόν, σε 30 δευτερόλεπτα ξεκινάμε. Ηλίθιος. Ένας βλάκας και μισός. Αρμόστοκος. Είναι πάντα ηλίθιοι που επικρατούν λόγω αριθμητικού πλεονεκτήματος. Η ανθρώπινη βλακεία είναι αίτητη. Κύριε Μπέζο, τι κάνετε? Ζέσταμα. Για ποιο πράγμα? Για την εκπομπή. Θα με ρωτήσετε για κάνα reunion που πήγα προσφάτως και ήθελα να αυτοκτονήσω στα πρώτα 3 λεπτά. Προφανώς. Μην μου λέτε χαζομάρες τότε. Δεν είστε χαζοί. Ευχαριστώ πολύ. Βλαμμένοι είστε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Το σημερινό πρόσωπο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μούτρο. Χριστέ μου, ας την απολύσει κάποιος. Ένας καλλιτέχνης που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, το θέατρο και το σινεμά. Μαζί μας απόψε, ο Γιάννης ο Μπέζος. Γιάννης Μπέζος και το. Όχι ο Γιάννης ο Μπέζος. Ποιος είμαι, ο Μπάμπης ο Τενές? Κύριε Μπέζο, επιτρέψτε μου μία ιδιαίτερη ερώτηση για την αρχή. Κρίνοντας από την αιώνια ξυνήλα σας, δεν γίνεται να μην αναρωτηθώ αν γελάτε ποτέ όταν είστε μόνος. Μόνος? Γιατί να γελάω μόνος? Χαζός είμαι ή ο ευτυχής μπλέτσας? Κύριε Μπέζο, αν μου το επιτρέπετε κι εσείς, θα ήθελα να παίξουμε ένα παιχνίδι. Δεν παίζω ποτέ παιχνίδι. Ούτε όταν ήσασταν μικρός? Δεν έχω υπάρξει παιδί. Τα παιδιά είναι ανόητα. Γεννήθηκα μεγάλος, όπως ο Πασκάλης Τερσής, ο Φώτης Κουβέλης και ο Ρασίκ Γιεγκινή. Ωραία, λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας το θέσω αλλιώς. Ναι, παρακαλώ. Θα σας δείχνω εγώ κάποια γνωστά πρόσωπα της showbiz και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Τι λέτε? Δεν λέω. Μου δείξατε τίποτα για να πω? Όχι ακόμα. Σκεφτήκα την πιθανότητα να είστε ηλίθια τότε. Ορίστε. Δεν την ξέρω, επόμενο. Είναι η Ιωάννα Τούνη, η πιο γνωστή influencer της χώρας. Στα χλεχλεμπόνια μου. Οκ, τότε τι λέτε για αυτούς? Η Μίλη Βανίλη. Όχι. Είναι ο Ντάνι και ο Βίκτορ από το Fame Story. Εγώ δεν βλέπω τον Ντάνι και τον Βίκτορ, βλέπω τρεις βλάκες με περικεφαλαία. Μα είναι δύο. Και μία εσείς, τρεις. Κύριε Μπέζο, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από το τελευταίο reunion με τους συμμαθητές σας? Οι χειρότερες. Οι λύθοι παρέμεναν ηλίθοι και οι βλάκες έγιναν πανίγλακες. Χωρίς εμένα ήταν 24 άτομα. Το συνολικό IQ και των 24 ήταν 12. Με το σερβιτόρο μέσα. Βλέπετε παντού βλάκες? Παντού όχι. Απέναντί μου αυτή τη στιγμή, ναι. Κύριε Μπέζο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γλύκανε, Μαριλίγο. Μην είσαι σαν κακόψωφο να έχεις.